Γεια σας κυρίες και κύριοι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο κομμάτι αυτού του μαθήματος, στο παρόν βίντεο, θα πούμε δύο λόγια σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο η SQL μπορεί να μας διασφαλίσει κάποια ασφάλεια στα δεδομένα μας. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ο χρόνος που έχουμε είναι περιορισμένος. Ελάχιστα πράγματα θα καλύψουμε, τα πολύ πολύ βασικά. Αλλά ακόμη και αυτά που θα πούμε σε αυτό το μικρό, σε αυτή τη μικρή διάλεξη, λοιπόν, νομίζω πως θα είναι αρκετά για να περάσουμε σε ένα καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήδη βρισκόμαστε. Από εκεί και μετά σας τονίζω και πάλι ότι το θέμα δεν τελειώνει εδώ, δεν θα κάνουμε αυτό που ονομάζουμε μια πλήρη κάλυψη έτσι, του αντικειμένου. Μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά τουλάχιστον ας μιλήσουμε για αυτά τα βασικά πράγματα. Λοιπόν, στο μέρος αυτού του μαθήματος, κυρίες και κύριοι, θα καλύψουμε τρεις βασικές ενότητες, τους χρήστες μιας βάσης δεδομένων και το συνθηματικό πρόσβασης που αυτοί έχουν για να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, όχι μόνο το συνθηματικό και άλλα πράγματα, αλλά το συνθηματικό είναι πολύ βασικό. Θα πούμε επίσης δύο λόγια σχετικά με την εκχώρηση και ανέρεση των δικαιωμάτων πρόσβασης στα δεδομένα και στη βάση δεδομένων, καθώς επίσης και για την κρυπτογράφηση, η οποία σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη να γίνεται για την καταχώρηση και αποθήκευση των δεδομένων. Λοιπόν, πάμε να πούμε κυρίες και κύριοι λίγα πράγματα για τους χρήστες μιας βάσης δεδομένων. Αυτό που θέλω να έχετε καταρχήν υπόψη σας είναι αυτό που γράφουμε και εδώ, ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, δεν είναι όλοι οι χρήστες το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή μία απλή, μία και μόνη κατηγορία χρηστών. Ούτε η κατάσταση είναι άσπρο και μαύρο. Έχουμε πρόσβαση ή δεν έχουμε πρόσβαση. Έχουμε συνθηματικό ή δεν έχουμε συνθηματικό κτλ. Σε μια βάση δεδομένων, κυρίες και κύριοι, οι περισσότεροι είμαστε απλοί χρήστες κάποιας εφαρμογής με βάση αυτή τη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, έχουμε μια κάρτα για να λειτουργούμε το λογαριασμό μας σε ένα ATM ή σε κάποιο από τα ATM της τράπεζας με την οποία συνεργαζόμαστε. Ένα συνθηματικό και ένα όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό για να διαβάζουμε το email μας, να συνδεόμαστε με ιστοσελίδες όπως είναι το Facebook, όπως είναι η ιστοσελίδα των μαθημάτων που έχετε σε αυτό το μάθημα και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η χρήση όμως είναι στην ουσία μια αφορά απλούς χρήστες οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε κάποιο μέρος των δεδομένων χωρίς να μπορούν να κάνουν εκτεταμένες αλλαγές στα δεδομένα αυτής της βάσης κτλ. Οι περισσότεροι να έχετε υπόψη σας από όλους εμάς, όταν χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων, πέφτουμε σε αυτή την κατηγορία. Είμαστε δηλαδή ένας απλός χρήστης μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί δεδομένα από μια βάση δεδομένων. Από εκεί και μετά, αυτές τις εφαρμογές, κυρίες και κύριοι, για παράδειγμα την ιστοσελίδα που σας δίνει πρόσβαση σε κάποιο μέρος που λέγεται φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τους βαθμούς σας, ή η ιστοσελίδα του μαθήματος η οποία σας δίνει πρόσβαση για να στείλετε κάποιες ασκήσεις, να κάνετε κάποια τεστ κτλ. Τις έχουν φτιάξει κάποιοι που ονομάζονται στο συγκεκριμένο παράδειγμα προγραμματιστές εφαρμογών και οι οποίοι έχουν παραπάνω δικαιώματα πρόσβασης από τους απλούς χρήστες των εφαρμογών. Αφού αυτοί που φτιάχνουν τις εφαρμογές πρόσβασης στα δεδομένα έχουν παραπάνω δικαιώματα στις βάσεις δεδομένων. Είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Άλλο επίπεδο, κυρίες και κύριοι, είναι λεγόμενοι χρήστες με εκτεταμένα προνόμια. Αυτοί οι χρήστες είναι στην ουσία χρήστες οι οποίοι μπορούν να εκχωρήσουν δικαιώματα, να αναιρέσουν δικαιώματα, να πιθανά να μπορούν ακόμη και να διαγράψουν ολόκληρη τη βάση δεδομένων ή να την ξαναφτιάξουν από την αρχή. Επίσης, κυρίες και κύριοι, αυτή η αλυσίδα, αν θέλετε αυτό το δέντρο, τελειώνει σε αυτούς που ονομάζουμε διαχειριστές ή υπερχρήστες μιας βάσης δεδομένων. Οι τέσσερις κατηγορίες που έχουμε γράψει εδώ μπορούν να αναλυθούν και σε άλλες περισσότερες. Απλά τις έχω γράψει εδώ λίγο και σας τη δίνω κάπως πιο συμπυκνωμένα, γιατί αυτές είναι και οι πιο βασικές. Έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι αυτός ο υπερχρήστης μπορεί να κάνει τα πάντα, μπορεί να διαγράψει όλο το σύστημα, μπορεί να δημιουργήσει χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα, μπορεί να δημιουργήσει χρήστες που να έχουν δικαιώματα προγραμματισμού εφαρμογών, απλούς χρήστες βέβαια και ούτω καθεξής.
Συνήθως συνήθως αυτή την κατηγορία, την 4, είναι ένας αυτός ο οποίος διαχειρίζεται όλο το σύστημα, ο περίφημος root user ή αλλιώς administrator. Απ' την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, είναι καλό να προσέξουμε κάποια βασικά πράγματα. Για παράδειγμα, θα πρέπει σε κάθε αντικείμενο της βάσης να δίνουμε πρόσβαση μόνο μετά από κάποιο είδος εξουσιοδότηση. Και επίσης να δίνουμε συγκεκριμένη πρόσβαση, δηλαδή το ότι εκχωρούμε εξουσιοδότηση σε κάποιον χρήστη να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων, δεν σημαίνει ότι έχει πρόσβαση σε όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, σε όλους τους πίνακες, σε όλες τις όψεις κτλ. Αλλά μονάχα σε συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις δε, η εκχώρηση αυτή δεν αφορά μονάχα έναν πίνακα, σε συγκεκριμένο πίνακα, αλλά ακόμα και συγκεκριμένες εγγραφές σε αυτόν τον πίνακα. Το βασικό που κρατάμε από το σημείο 1 είναι ότι δίνουμε πρόσβαση μόνο μετά από εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένα αντικείμενα της βάσης. Δεύτερο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν περιορισμοί στις εντολές τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ένας χρήστης. Ανάλογα με την περίπτωση δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει δικαιώματα να εκτελέσει εντολή select, insert κτλ. Αλλά πιθανά να μην έχει δικαιώματα να εκτελέσει την εντολή delete ή την εντολή update κ.ο.κ. Για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα του μαθήματος, ο καθένας από εσάς έχει δικαίωμα να εκτελέσει την λήψη των σημειώσεων ή των διαφανειών που σας δείχνω εγώ τώρα μέσα από την ιστοσελίδα του μαθήματος. Για να το κάνει αυτό, η εφαρμογή της ιστοσελίδας εκτελεί ένα ερώτημα select, διότι η παρουσίαση που βλέπετε εδώ έχει στην πραγματικότητα αποθηκευτεί σε έναν πίνακα μιας βάσης δεδομένων και κάθε φορά που κάποιος ζητάει να λάβει αυτό το αρχείο της παρουσίασης, εκτελείται μια εντολή select. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορείτε να κάνετε μια εντολή update, δηλαδή να διαγράψετε, να αλλάξετε αυτό το αρχείο ή να το διαγράψετε. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, όταν κάνουμε μια ανάληψη χρημάτων από το ATM, όταν συνδεόμαστε με μια ιστοσελίδα όπως είναι το φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το αγαπημένο σας Facebook κτλ. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις εντολές σε όλους τους πίνακες. Έχουμε μεν πρόσβαση, δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε και καθολική πρόσβαση, ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μέσα σε αυτό το πίνακα. Τρίτο σημείο, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη ότι η ασφάλεια των δεδομένων στις βάσεις δεδομένων επιβάλλει πολλές φορές να έχουμε περιορισμούς ως προς το σημείο και το χρόνο πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων, αλλά μέσα σε κάποιο περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, κάποια ώρα της ημέρας ή κάποια μέρα της εβδομάδος ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό περιορισμό, καθώς επίσης να έχουμε και περιορισμός προς το σημείο. Όταν λέμε σημείο πρόσβασης, εννοούμε το εξής απλό. Είμαστε εξοικειωμένοι, για παράδειγμα, με την ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό μας λογαριασμό από οποιοδήποτε ATM της τράπεζάς μας και αν χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο, από οπουδήποτε έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ή, για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κωδικό και το password που έχουμε για να διαβάσουμε το email μας στο πανεπιστήμιο ή να μπούμε στο Facebook κτλ. Από οπουδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι καθολικής εφαρμογής για καθέναν από τους χρήστες αυτούς που έχουν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων. Παράδειγμα, είπαμε ότι ο καθένας μας μέσω του διαδικτύου μπορεί, αν έχει τους κατάλληλους κωδικούς και την κατάλληλη πιστοποίηση και εξουσιοδότηση, μπορεί να καθίσει ένα υπολογιστή και να διαχειριστεί τον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω του διαδικτύου. Σωστό αυτό? Σωστό. Φανταστείτε τώρα ότι είστε ταμεία στην τράπεζα και ότι θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό της τράπεζας, της εφαρμογής αυτής, ως ταμείας πια και όχι ως απλός πελάτης ή χρήστης του τραπεζικού λογαριασμού. Τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πάτε στην τράπεζά σας? Ότι η τράπεζα, για παράδειγμα, δεν πρέπει να ελέγξει από ποιο σημείο ο κάθε ταμείας έχει ή και ο κάθε, τέλος πάντων, υπάλληλος και στέλεχος μιας τράπεζας έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της τράπεζας αυτή και όλων των λογαριασμών αυτής της τράπεζας? Προφανώς και έχει. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν χρήστες για τους οποίους εφαρμόζουμε έλεγχο από το σημείο πρόσβασης, από πού μπορεί να μπει δηλαδή κάποιος σε αυτή τη βάση δεδομένων και από ποιο σημείο. Και όταν λέμε σημείο, δεν εννοούμε χωρικό, αν θα είναι εδώ, εκεί, παραπέρα κτλ. Το σημείο αυτό που αναφέρουμε, όπως θα δούμε και παρακάτω στο μάθημα, αναφέρεται, κυρίες και κύριοι, σε σημεία του διαδικτύου. Βασικά σε
δίκτυα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και σε διευθύνσεις που παίρνουν αυτά τα σημεία πρόσβασης, υπολογιστές δηλαδή, ή άλλες συσκευές μέσω του διαδικτύου. Τέλος, κυρίες και κύριοι, μια βασικότατη παρατήρηση είναι η εξής, ότι χωρίς έλεγχο πρόσβασης στα δεδομένα δεν κάνουμε ανάπτυξη της βάσης δεδομένων ποτέ. Δεν ξεκινάμε δηλαδή να φτιάχνουμε και να χρησιμοποιούμε μια βάση δεδομένων όταν αυτή δεν χειριζόμαστε αυτή την πρόσβαση μέσα από έλεγχο πρόσβασης των χρηστών της. Δηλαδή να ξέρουμε συγκεκριμένα ποιος έχει πρόσβαση και τι μπορεί να κάνει αν αποκτήσει αυτή την πρόσβαση, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω τώρα να δούμε πώς τα κάνουμε αυτά στην SQL και πώς μπορούμε γενικά να χειριστούμε αυτή την ασφάλεια, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό δίνουμε ένα απλό παράδειγμα όπου έχουμε δημιουργήσει έναν χρήστη ο οποίος έχει το όνομα Νίκος Π, ας πούμε ότι βγαίνει από τον Νίκος Πετρόπουλος ή Παπαδόπουλος ή από οπουδήποτε αλλού, ένα μικρό username όπως χρησιμοποιούμε σε πολλές άλλες περιπτώσεις, με την εντολή grant select, insert on company.workson του Νίκος Π. Τι κάνει αυτή εδώ η εντολή, κυρίες και κύριοι? Στη γραμμή 1, προφανώς και πάλι σας υπενθυμίζω ότι με τους όρους του συντακτικού της SQL δεν υπάρχει απέτηση να γράφουμε τις εντολές σε 3 γραμμές ή σε 4 ή σε 1 κτλ. Όσες θέλουμε, απλά στις διαφάνειες αυτές είναι χωρισμένες οι εντολές σε 3 γραμμές για να είναι πιο ευανάγνωστες και να μπορούμε να τις εξηγούμε με ευκολότερο τρόπο. Γράφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δώσε μας την, grant select, insert σημαίνει εκχώρησε τα δικαιώματα για τις εντολές select και insert στον πίνακα works on της βάσης company στον χρήστη που έχει το όνομα Νίκος Π. Αυτό εδώ, Νίκος Π. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, η εντολή 4 που χρησιμοποιούμε εδώ, το flash privileges, σημαίνει την άμεση εκχώρηση αυτών των δικαιωμάτων, την φόρτωσή τους δηλαδή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζονται διαδικασίες όπως είναι το σταμάτημα και η επανεκκίνηση της βάσης δεδομένων ή του συστήματος και ούτω καθεξής. Βασικά, για λόγους απλότητας, προς το παρόν θα αγνοούμε λίγο αυτή την εντολή. Επικεντρωθείτε εσείς και καταλάβετε τι κάνει η εντολή grant που έχουμε δώσει εδώ στις γραμμές 1 έως 3. Grant λοιπόν σημαίνει εκχώρηση δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα θα πρέπει να τα γράφουμε επακριβώς αυτά που εκχωρούμε, ένα-ένα, και επίσης σε ποιο μέρος του συστήματος εκχωρούμε. Εδώ αυτό που έχουμε γράψει είναι ότι τα δικαιώματα εκχωρούνται στον πίνακα Workson της βάσης Company. Αν θέλουμε να τα εξηγήσουμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, συντομία, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι πρώτον έχετε να υπενθυμίσουμε λίγο το εξής, ότι αν ο χρήστης υπάρχει, έχει καλώς. Αν ο χρήστης όμως δεν υπάρχει, δηλαδή δεν έχει ξανά δημιουργηθεί τέτοιος χρήστης με κάποια πρόσβαση στο σύστημα και στη βάση δεδομένων, τότε θα δημιουργηθεί η εντολή grant, δηλαδή θα δημιουργήσει επίσης ένα username, ένα όνομα χρήστη με το όνομα Νίκος Π. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να τονίσουμε το γεγονός ότι ο Νίκος Π αποκτά πρόσβαση στον πίνακα Workson της βάσης Company με αυτή την εντολή, δεν σημαίνει ότι αποκτά και αλλού. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η πρόσβαση που έχει του δίνει τα δικαιώματα να εκτελέσει τις εντολές select και insert, όχι καμία άλλη, αλλά μπορεί να κάνει όσα select και όσα insert θέλει. Ξανατονίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα δικαιώματα εκχωρούνται αυτά ακριβώς που γράφονται εδώ μετά το grant, μετά την λέξη κλειδί, δηλαδή grant. Κανένα άλλο δικαίωμα δεν υπονοείται ότι έχει εκχωρηθεί. Αν ένα δικαίωμα δεν το έχουμε γράψει εδώ, με κανέναν τρόπο δεν υπονοούμε ότι το έχουμε δώσει. Δεν το έχουμε δώσει. Ό,τι λέμε, αυτό και ισχύει. Λοιπόν, πιστεύω ότι είμαστε εντάξει με αυτή την απλή εντολή που έχουμε γράψει εδώ, δηλαδή με το grant select insert. Πάμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τα συνθηματικά. Μέχρι στιγμής αυτό που έχουμε πει είναι ότι δημιουργείται ο χρήστης Νίκος Π, αλλά μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων χωρίς να έχει δώσει κάποιο συνθηματικό κτλ. Κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ σωστό, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να επεκτείνουμε λίγο την εντολή αυτή εδώ, την εντολή grant δηλαδή, και εκτός από το Νίκος Π που έχουμε γράψει εδώ, το όνομα του χρήστη δηλαδή,
θα πρέπει να δώσουμε και αυτήν εδώ την εντολή, να συνεχίσουμε την εντολή, συγγνώμη, με την φράση identified by, και μέσα σε εισαγωγικά βάζουμε το συνθηματικό, το password, ένα μυστικό κωδικό. Αυτό εδώ το password το δίνει κάποιος ο οποίος έχει δικαίωμα να κάνει τέτοια εκχώρηση, και συνήθως αυτός είναι ο διαχειριστής του συστήματος ή κάποιος χρήστης με εκτεταμένα προνόμια από αυτά που έχουμε πει προηγουμένως. Αυτό που θέλω να σας πω όμως, κυρίες και κύριοι, είναι λίγο το εξής, και είναι λίγο ένα λεπτό σημείο. Όταν δώσετε αυτή εδώ πέρα την εντολή, από οποιοδήποτε σημείο και να τη δώσετε, πιθανά κατά κάποιο τρόπο, και σίγουρα κατά, πώς θέλω να πω, μια άλλη άποψη, αυτές οι εντολές κρατιούνται μέσα σε αυτό που λέμε ημερολόγιο του συστήματος, σε ένα log file όπως λέγεται. Για να αποφύγετε, κυρίες και κύριοι, τέτοιες κακοτοπιές, ίσως χρειάζεται να προσέξετε λίγα πράγματα για το πώς θα γράφετε αυτά τα συνθηματικά, που κρατιούνται στο σύστημα και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτής της διαδικασίας θα είναι τώρα ότι ο χρήστης θα χρειάζεται έναν κωδικό πρόσβασης, ένα συνθηματικό για να μπει στο σύστημα και να μπορεί να εκτελέσει αυτές τις εντολές select και insert, όχι απλά να πει ότι είμαι ο Νίκος, πει και μπαίνω. Τονίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν κάποιο συνθηματικό, δηλαδή αν είμαστε εμείς οι διαχειριστές του συστήματος, δεν δίνουμε εξουσιοδότηση πρόσβαση στα δεδομένα χωρίς να δώσουμε κάποιο συνθηματικό σε όλους. Ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα συστήματα, τα πληροφοριακά και στις βάσεις δεδομένων, η περιοδική αλλαγή των συνθηματικών είναι αυτή που μας σώζει από πολλές κακοτοπιές. Ένα συνθηματικό μπορεί να διαρρεύσει, μπορεί κάποιος να το βρει, μπορεί με κάποιο τρόπο να το προβλέψει και ούτω καθεξής. Οπότε γενικά καλό είναι τα συνθηματικά να τα αλλάζουμε περιοδικά, κάθε μήνα, κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες, δεν ξέρω, εξαρτάται από την περίπτωση. Νομίζω ότι με αυτό είστε ήδη εξοικειωμένοι από τις ειδοποιήσεις που έχετε στο email σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, από την τράπεζά σας με τα ATM κτλ. Το ίδιο ισχύει για κάθε βάση δεδομένων. Και τέλος, κυρίες και κύριοι, αποφεύγουμε επίσης την κακοτοπιά που λέει ότι σημειώνουμε κάπου αυτό το συνθηματικό. Είναι, για παράδειγμα, ότι στέλνουμε ένα συνθηματικό πρόσβασης, δεν ξέρω, με το SMS και το κρατάμε αποθηκευμένο, ή το γράφουμε στο σημειωματάριό μας ένα memo και το κολλάμε, δεν ξέρω, μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, για να το βρει αυτός που θα έρθει, αν τυχόν δεν το ξέρει, εντάξει, και ούτω καθεξής. Αποφεύγουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Προφανώς και μπορεί κάποιος να κρατήσει ένα συνθηματικό κάπου, τέλος πάντων φυλαγμένο, αν αυτό δεν είναι πολύ βασικό, αλλά όταν η πρόσβαση, όταν η βάση δεδομένων που χρησιμοποιούμε, κυρίες και κύριοι, είναι κέρια σημασίας και ζωτικής σημασίας, δεν τα αποθηκεύουμε τα συνθηματικά πουθενά. Τα θυμόμαστε. Βρίσκουμε έναν τρόπο να τα θυμόμαστε. Επίσης, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε λίγο αυτή τη διαφάνεια με τα συνθηματικά, να πούμε ότι τα συνθηματικά είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται. Δεν τα λέμε στο φίλο μας, στην αδερφή μας, στη μάνα μας κτλ. Και συγγνώμη τώρα που θα κάνω αυτό το μικρό διάλειμμα, αλλά δεν το λέμε ούτε στον πατέρα μας, ούτε στη μάνα μας. Κυρίως τα συνθηματικά που παίρνετε, για παράδειγμα, από την ιστοσελίδα του μαθήματος, δεν είναι σωστό να τα δίνουμε στη μάνα σας και μετά η μάνα σας να με παίρνει τηλέφωνο και να με ρωτάει γιατί δεν μπορώ να μπω στην ιστοσελίδα με το συνθηματικό που μου έδωσε ο γιος μου. Αυτό εδώ είναι κατάφορη παραβίαση, κυρίες και κύριοι, των όρων πρόσβασης. Και τονίζω και πάλι, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με προσωπικά συνθηματικά τα οποία τα θυμόμαστε. Δυστυχώς αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Πιθανά αργότερα η τεχνολογία να εξελιχθεί, όλοι μας έχουμε ζαλιστεί με τα πολλά συνθηματικά και password που πρέπει να θυμόμαστε για διάφορες εφαρμογές. Μην το παίρνετε προσωπικά, είναι γενικό το κακό, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσει πολύ ο χρόνος όπου αυτή η διαδικασία της ασφάλειας πρόσβαση στα δεδομένα μέσω ενός συνθηματικού πολύ πιθανά να τερματιστεί με άλλες διαδικασίες. Δεν είναι επί του παρόντος αυτά πάντως, εντάξει. Προς το παρόν μείνετε εδώ. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λίγο παρακάτω, να πούμε λίγο για αυτόν τον χρήστη Νίκος Π. Τον έχουμε δημιουργήσει, του έχουμε δώσει κάποια δικαιώματα, έχουμε σιγουρευτεί ότι θα εξασκήσει αυτά τα δικαιώματα μέσω μιας πιστοποιημένης πρόσβασης με βάση το συνθηματικό που έχει και το καθεξής. Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι μπορεί να κάνει ο Νίκος Π και τι δεν μπορεί να κάνει.
Ο Νίκος πει μπορεί να εκτελέσει ένα οποιοδήποτε ερώτημα τύπου select πάνω στον πίνακα Works On, κυρίες και κύριοι. Ό,τι και να αντικαταστήσει αυτό εδώ το αστεράκι, από τη στιγμή που το έχουμε δώσει δηλαδή το ερώτημα select, το δικαίωμα να εκτελέσει ένα ερώτημα τύπου select, δεν υπάρχει περιορισμός στο ποιο select μπορεί να εκτελέσει και στο ποιο δεν μπορεί να εκτελέσει. Από τη στιγμή που εδώ στο from υπάρχει μόνο ο πίνακας Works On και κανείς άλλος, όλων των ειδών τα select μπορεί να τα εκτελέσει. Δεν υπάρχει δηλαδή περιορισμός στο τι μπορεί να γράψει στο select εφόσον στο from είναι ο πίνακας Works On. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, ο χρήστης Νίκος P μπορεί ανετότατα να εκτελέσει ένα ερώτημα τύπου insert στον πίνακα Works On χωρίς κανένα περιορισμό. Να κάνουμε μια παρένθεση μονάχα εδώ και να πούμε ότι βεβαίως και μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα insert, αρκεί να μην παραβιάζονται άλλοι κανόνες της βάσης δεδομένων. Εδώ για παράδειγμα έχει δώσει το συνδυασμό τιμών 189,5. Προφανώς, όπως θυμάστε από τη σχεδίαση της βάσης Company και τον πίνακα Works On, ο πίνακας έχει δύο πεδία που ταυτόχρονα αποτελούν και το πρωτεύον του κλειδί, έχει ένα σύνθετο κλειδί. Οι τιμές αυτές δεν πρέπει, ο συνδυασμός των τιμών αυτών δεν πρέπει να υπάρχει άλλη φορά στη βάση δεδομένων. Με λίγα λόγια, οποιοδήποτε περιορισμοί ισχύουν για όλους τους χρήστες και όχι μόνο για τον χρήστη Νίκος P. Ο Νίκος P έχει δικαίωμα να εκτελέσει εντολή insert στον πίνακα Works On, δεν έχει δικαίωμα όμως να παραβεί τους κανόνες της βάσης δεδομένων, όπως δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος χρήστης. Υπάρχουν πράγματα, κυρίες και κύριοι, που ο Νίκος πει δεν μπορεί να κάνει, δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχει αποκτήσει όλα τα δικαιώματα πάνω στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα select στον πίνακα employees, παρόλο που και αυτό είναι select και έχει δικαίωμα να εκτελέσει ερωτήματα τύπου select, αλλά όχι στον πίνακα employees, εφόσον δεν του δώσαμε τέτοιο δικαίωμα. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί και εντολές update. Δεν του δώσαμε δικαίωμα να εκτελεί εντολή update με την εντολή grant όταν του εκχωρήσαμε κάποια δικαιώματα, δεν θα τα έχει αυτά τα δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε για την εκχώρηση όλων των δικαιωμάτων. Μερικές φορές, για να δημιουργήσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την κατηγορία χρηστών που ονομάζονται χρήστες με εκτεταμένα δικαιώματα ή προγραμματιστές εφαρμογών κτλ. Και να αποφύγουμε τη σταδιακή εκχώρηση δικαιωμάτων ένα προς ένα, αν αυτό είναι επιθυμητό βέβαια. Δίνουμε την εντολή εδώ που λέει Grant All Privileges. Αυτή εδώ η εντολή θα μας δημιουργήσει, αν δεν υπάρχει τον χρήστη Νίκος P, αλλά στον πίνακα Works On της βάσης Company θα του δοθούν όλα τα δικαιώματα. Και το Select και το Insert και το Delete και το Update και όλα. Τα πάντα. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Ο χρήστης Νίκος P μπορεί να εκτελέσει για παράδειγμα αυτή την εντολή, Delete from Works On, με λίγα λόγια να διαγράψει όλο το περιεχόμενο του πίνακα Works On, όλες τις εγγραφές του πίνακα Works On. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να διαγράψει τον ίδιο πίνακα των Works On. Δεν μπορεί δηλαδή να εκτελέσει την εντολή Drop Table Works On, η οποία θα διαγράψει τον πίνακα σαν αντικείμενο, θα αναιρέσει την εντολή Create Table κτλ. Αυτό, με αυτήν εδώ την εντολή, ο συγκεκριμένος χρήστης δεν μπορεί να το κάνει. Μπορεί όμως, να κρατώντας τον πίνακα και τη δομή του, να διαγράψει όλα του τα περιεχόμενα, όλες τις εγγραφές. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πούμε μερικά ακόμα πράγματα στα οποία ο χρήστης δεν μπορεί να κάνει, παρόλο που έχει αυτό το All Privileges, κυρίες και κύριοι. Τα οποία είναι βασικά, για να μην τα ξεχνάμε. Προσέξτε λίγο. Του δώσαμε δικαιώματα πάνω στο Works On. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πάρει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα σε κανένα άλλο αντικείμενο της βάσης δεδομένων και σε κανένα άλλο πίνακα της βάσης δεδομένων. Επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να έχει δικαιώματα, κανένα απολύτως δικαίωμα, σε άλλες βάσεις του ίδιου συστήματος. Μπορεί ένα σύστημα, ένας υπολογιστής ή εκεί που είναι εγκατεστημένος ο διαχειριστής των βάσεων δεδομένων, να υπάρχουν και άλλες βάσεις δεδομένων. Δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι έχει πρόσβαση εκεί. Επίσης, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματά του σε άλλους χρήστες. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε στην επόμενη ενότητα αυτής της διάλεξης, αλλά ας το έχετε υπόψη σας προς το παρόν. Κάποιος χρήστης μπορεί να έχει δικαιώματα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα σε άλλους χρήστες.
Αυτή εδώ η εντολή, δηλαδή, με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, θα αποτύχει αν την εκτελέσει ο Νίκος Πι στην παρούσα φάση. Θα δούμε παρακάτω πώς μπορεί κανείς να εκχωρεί δικαιώματα τα οποία έχει και τα λοιπά, αλλά προς το παρόν έχετε υπόψη ότι αυτό εδώ δεν μπορεί να εκτελεστεί. Δεν μπορεί δηλαδή ο χρήστης Νίκος Πι, παρόλο που έχει όλα τα δικαιώματα πάνω στο Workson, να εκχωρήσει τα δικαιώματά του σε έναν άλλο χρήστη. Να δημιουργήσει αυτός δηλαδή έναν άλλο χρήστη. Στο τελευταίο κομμάτι, κυρίες και κύριοι, αυτής της ενότητας, θα δούμε λίγο την εντολή Create Table, συγγνώμη, Create User, η οποία είναι μια εντολή στην SQL με την οποία δημιουργούμε έναν χρήστη, αλλά δεν του δίνουμε κανένα δικαίωμα. Αφήνουμε την εκχώρηση δικαιωμάτων για μια κατοπινή στιγμή, για αργότερα. Έτσι λοιπόν, όταν εδώ γράφουμε Create User Nikos P Identified by Secret Pass, σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί ένας χρήστης στο σύστημα και μάλιστα για να έχει πρόσβαση στο σύστημα θα χρειαστεί πιστοποίηση δίνοντας κάποιο συνθηματικό, αλλά αυτός ο χρήστης προς το παρόν δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Δεν μπορεί να εκτελέσει ούτε select, ούτε delete, σε κανένα πίνακα, ούτε update, πουθενά. Έχει όμως πρόσβαση στο σύστημα σαν σύστημα. Με λίγα λόγια, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια κάρτα στο ATM με την οποία μπορούμε να συνδεθούμε, γίνεται δεκτή η κάρτα, γίνεται δεκτός το πίνο, ο κωδικός που έχουμε κτλ. Αλλά δεν υπάρχει κανείς συνδεδεμένος λογαριασμός για να κάνουμε κάτι με αυτή την κάρτα. Επίσης, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη σας αυτό που είχαμε πει λίγο πριν με το συνθηματικό και την καταγραφή του σε κάποιο αρχείο καταγραφής ή σε κάποιο ημερολόγιο του συστήματος. Αντί να δώσουμε αυτή την εντολή, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να την τροποποιήσουμε έτσι. Να γράψουμε δηλαδή εδώ την εντολή password και να δηλώσουμε την κρυπτογραφημένη μορφή αυτού του συνθηματικού. Αυτή η κρυπτογράφηση μπορεί να δοθεί είτε με την συνάρτηση password είτε με κάποιο άλλο τρόπο, όπως θα δούμε παρακάτω στην κρυπτογράφηση, και γίνεται, αν το ξέρουμε βέβαια να το κάνουμε και αν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε, γίνεται έτσι ώστε αντί να γράφουμε μία λέξη εδώ, η οποία λέξη κάπου θα καταγραφεί, να καταγράφεται αυτό εδώ, στο οποίο βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μαντέψουμε. Η σειρά αυτή των χαρακτήρων που βλέπετε αποθηκεύει στο σύστημα της MySQL το κρυπτογραφημένο συνθηματικό, αν αυτό είναι ακριβώς αυτή η λέξη. Δεν έχω βάλει δηλαδή κάποια άλλη, είναι ακριβώς αυτό το secret pass. Όπως βλέπετε, είναι σχεδόν αδύνατο από εδώ να μαντέψετε ότι το συνθηματικό, το password, είναι το secret pass ή οποιαδήποτε άλλη λέξη. Με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξασφαλίσει κατά κάποιο τρόπο ότι ακόμα και αν κανείς έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, δεν θα μπορέσει να τα. Σε αυτό το αρχείο καταγραφής, συγγνώμη, της βάσης δεδομένων, δεν θα μπορέσει να το αξιοποιήσει για να βρει ποιο είναι το συνθηματικό. Τονίζω και πάλι, κυρίες και κύριοι, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ότι ο χρήστης, εδώ που έχουμε γράψει ο χρήστης Νίκος Πι, προς το παρόν με την εντολή Create User, μόνο χωρίς την εντολή Grant, δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα πρόσβασης στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Εδώ λοιπόν κλείσαμε λίγο αυτή την ενότητα. Πιστεύω να έχετε λίγο καταλάβει πώς λειτουργεί η εντολή Create User και κυρίως η εντολή Grant, η οποία εκχωρεί δικαιώματα. Και θα επανέλθουμε σε λίγο στη συνέχεια του μαθήματος με περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων.